Εκ μέρους του Συλλόγου Προσωπικού ΕΙΔΑΠ και των εργαζόμενων σε αυτή, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση των συνδικάτων. Αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουμε και εμείς, όπως και εσείς, τις συνέπειες της πανδημίας και της κρίσης. Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, επιτάχυναν και στην ΕΙΔΑΠ τα μέτρα που αποτελούσαν διαρκής και διακαής πόθους των επιχειρηματικών ομίλων. Με προκάλημα την έκτακτη κατάσταση, τα προσωρινά μέτρα που πάρθηκαν και χτυπούν μισθούς, ωράρια, εργασιακές σχέσεις, έχουν στόχο να τα μονιμοποιήσουν. Θέργεψε και στην ΕΙΔΑΠ η τηλεργασία, το πάστομα των εργαζόμενων σε ακατάλληλα κτίρια, η εντατικοποίηση της εργασίας, η ελαστικοποίηση των ωραρίων, αξιοποιήθηκαν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στους εργολαβικούς εργαζόμενους, ώστε να πληρωθούν τα δώρα του Πάσχα το καλοκαίρι. Έγινε φανερό σε συνθήκες εγκλεισμού πως η ίδρυυση, το νερό, όπως και η ενέργεια, είναι τα πιο πολύτιμα αγαθά για τη ζωή και την υγεία του λαού, για τις ανάγκες των νοσοκομείων, των σχολείων, για τις ανάγκες της παραγωγής. Αυτό το πολύτιμο αγαθό, λοιπόν, το νερό, θέλει τώρα η κυβέρνηση να το ιδιωτικοποιήσει, εκχωρώντας και το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα, τις λίμνες δηλαδή, τα φράγματα, τα ποτάμια, τα αντλιοστάσια, το κανάλι μεταφοράς, πατώντας και πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και τους παλιότερους του ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας έτσι ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και επιδίωξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να βάλουν στο χέρι τις υποδομές της χώρας, αφού αυτές περιλαμβάνουν το 80% της ΕΙΔΑΠ, δηλαδή των υδάτινων αναποθεμάτων. Τώρα λοιπόν που βρήκαν παπά και οι επιχειρηματικοί όμιλοι με την κυβέρνηση, σκέπτηκαν να θάψουν 5-6. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για τον λαό, για την ποιότητα του νερού που θα πίνει, για τη συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβασή του στο πολύτιμο αυτό αγαθό, για τη βέβαιη αύξηση της τιμής του νερού, για το ποιος θα έχει τον έλεγχο εν τέλει των υδάτινων αναποθεμάτων της χώρας. Εμείς δεν σκοπεύουμε να τους κάνουμε τη χάρη. Επιδιώκουμε να σηκώσουμε τείχος αντίστασης, να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε την εργατική τάξη, τα σωματεία, τους εργαζόμενους δίπλα μας. Ζητάμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Απλώνουμε από μέρους μας το χέρι σε όποιον αγωνίζεται. Πληρώσαμε, συνάδελφοι, πολλά. Δεν θέλουμε να ξαναπληρώσουμε την κρίση τους. Δεν θα τους χαρίσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας.